Πάμε τώρα σε αυτό το μέρος να συναντήσουμε τη συνάδελφό μας την Εύβη Χαρακιανάκη, που είναι στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, εκεί όπου, Μπάμπη, ναι, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι έχουν μία σύσκεψη οι φορείς. Θα μας εξηγήσει η Εύβη ποιοι είναι αυτοί οι φορείς, νομίζω σωματεία, εργατικά και υπαλληλικά σωματεία, και συντονίζουν το βηματισμό τους γιατί για την υγεία, παρακαλώ, για τη δημόσια υγεία, φαίνεται ότι έχουμε μια, θα έχουμε μάλλον μια κινητοποίηση, μια μεγάλη κινητοποίηση προς το τέλη του μήνα. Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μέρη και Μπάμπη, εδώ από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Η δημόσια υγεία μας απασχολεί πολύ το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο εμάς δημοσιογραφικά μιλώντας, αλλά και τους υγειονομικούς και τους ασθενείς, αλλά και φυσικά όλο τον κόσμο, διότι η δημόσια υγεία μας αφορά όλους ως κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, σήμερα εδώ στο Εργατικό Κέντρο, όπως είπα, έχουν συγκεντρωθεί σωματεία και πραγματοποιούν μία σύσκεψη, ενώνουν δυνάμεις. Να σου πω ότι βρίσκονται σωματεία, βρίσκονται φορείς μάλλον από το Εργατικό Κέντρο, μέλη του Εργατικού Κέντρου, από σωματεία, από το Παγνή, το Βενιζέλιο, από κέντρα υγείας, αλλά και συνταξιούχοι, από την Ένωση Συνταξιούχων Ηρακλείου. Όλοι λοιπόν αυτοί μαζί ενώνουν δυνάμεις με ένα κοινό σκοπό, να υπάρξει ένα στελεχωμένο, ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει τον πολίτη, να εξυπηρετήσει τους ασθενείς, καθώς την κατάσταση την οποία μας περιέγραψε νωρίτερα εδώ μέλη αυτών των σωματείων, Μέρη και Μπάμπη, η εικόνα πραγματικά που μας περιέγραψαν είναι αποκαρδιωτική. Μας μίλησαν νωρίτερα και μας είπαν ότι πλέον, το λέμε και λίγο έτσι χαριτολογώντας, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο, πλέον φοβάται ο κόσμος να ασθενήσει κατά κάποιο τρόπο. Φοβάται να γίνει ασθενής, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι αποχωρούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποχωρούν από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, και λόγος είναι φυσικά ότι οι εξαντλητικές αυτές βάρδιες, τα εξαντλητικά ωράρια δεν κάνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσιτό προς ένα νέο γιατρό ο οποίος θέλει να μπει σε αυτό και να εργαστεί. Δεν υπάρχουν κίνητρα προς νέους γιατρούς οι οποίοι θέλουν να εργαστούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και αυτό το οποίο ζητούν φυσικά όλοι είναι να ενισχυθεί από το κεντρικό κράτος, το οποίο σύμφωνα και με φορείς παρακολουθεί αμέτωχο τις εξελίξεις που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε για ένα τσουνάμι παρετήσεων, ένα τσουνάμι υποστελέχωσης που δεν έχει συνεπάρει μόνο τα νοσηλευτικά ιδρύματα της υπόλοιπης χώρας, αλλά και εδώ σε επίπεδο Κρήτης, από άκρη σ' άκρη του νησιού, από τα Χανιά μέχρι και το Λασίθι, βλέπουμε κενά, βλέπουμε τεράστια κενά. Αλλά να σου πω, Μέρη και Μπάμπη, ότι παρόλα αυτά υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι προσπαθούν παρά τις ελλείψεις, παρά τα κενά, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όπως μπορούν φυσικά, με ό,τι δύναμη τους έχει απομείνει. Με το φιλότιμό τους. Νωρίτερα σήμερα. Με το φιλότιμό τους βγαίνει η δουλειά, Εύη, εδώ τα λέμε. Και να σου πω ότι ακριβώς το φιλότιμο, και όπως μας λένε και οι γιατροί, εκεί πάνω πατάνε. Πατάνε πάνω στο φιλότιμο, δυστυχώς. Να σου πω ότι νωρίτερα σήμερα στο mail του καναλιού, που μπορούν να επικοινωνούν από εκεί μέσα οι πολίτες και να μας στέλνουν mail και μηνύματα, διάβασα και την επιστολή που έστειλε ένας πολίτης, ο οποίος χρειάστηκε η σύζυγός του να νοσηλευτεί στην γαστροεντερολογική κλινική του Παγνή. Έστειλε λοιπόν ένα ευχαριστήριο μήνυμα και αναφέρει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, στάθηκαν στο ύψος τους, βοήθησαν με ευγένεια, με ήθος, και έκαναν το λειτουργήμά τους, γιατί για λειτουργήμα πρόκειται, και ευχαριστεί θερμά αυτούς τους υγειονομικούς. Και βλέπουμε λοιπόν ότι παρά τα κενά, παρά τις ελλείψεις που είναι πολλά δυστυχώς, οι γιατροί όσο μπορούν δείχνουν φιλότιμο και περιμένουν το αντίστοιχο φιλότιμο να δείξει και το κεντρικό κράτος. Βέβαια. Έτσι. Μα έτσι κι αλλιώς εκεί είναι. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και δείχνουν το φιλότιμο και τιμούν τον όρκο τους και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εύη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Εύη Χαρακιανάκη από το Εργατικό Κέντρο, μαζί με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Γιαλουράκη. Σωστά. Σωστά. Σωστά.